Τηλεφωνία τηλεοράσεως χαίρετε. Σας μιλάμε από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε λίγο τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ της North Carolina State University, της Αμερικανικής ομάδας που φιλοξενείται εδώ στο τουρνουά των Δημητρίων 84, που για 19η χρονιά γίνεται στη Θεσσαλονίκη κατά σειρά με τον Άρη, τον δευτεραθλητή Άρη Θεσσαλονίκης. Όχι πάρα πολλοί θεατές, περί τις 2.000 έχουν έρθει το απόγευμα για την συνάντηση αυτή. Ίσως η τηλεοπτική μας κάλυψη να τους κράτησε στα σπίτια τους. Ελπίζουμε πάντως ότι θα δούμε ένα ωραίο θέαμα, καθώς χθες οι Αμερικανοί έδειξαν ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, κέρδισαν τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε εσείς αύριο από μαγνητοσκόπηση, αύριο το απόγευμα. Γίνεται η παρουσίαση των ομάδων και πρώτα ο Άρης με τους γνωστούς του παίχτες και με τους δύο Αμερικανούς που θα τον ενισχύσουν στην φετινή του προσπάθεια στο ευρωπαϊκό κύπελο, στο κόρατ, στο οποίο μετέχει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο Νάστος. Είναι ακόμα ο Παραμανίδης, ο Τσαχτάνης, ο Κοκολάκης, ο Δοξάκης, ο Τσιτάκης, ο Σταμάτης, ο Φιλίππου, ο Γουέντζελ, ο ένας Αμερικανός, ο Χριστοφάκης, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Μπίνιον, ο άλλος ο ένθρωπος Αμερικανός και ο Ρωμανίδης. Να εδώ και η ομάδα της North Carolina State με το νούμερο 4, ο Anthony Spad Webb. Spad είναι το nickname, έτσι όπως τον φωνάζουν δηλαδή στα γήπεδα. Έχει ύψος 1,70-21 ετών. Το νούμερο 10, ο Nate McMillan, 1,95-20 ετών. Το νούμερο 12, ο George McClain, 1,83-20 ετών. Νούμερο 14, Vincent Del Negro, 1,90-18 ετών. Νούμερο 23, Benny Bolton, 2,19 ετών. Νούμερο 24, αυτός που βλέπουμε τώρα, Terry Gannon. Αυτός είναι ο Gannon, 1,85-21 ετών. Με το 31, ο Ernie Myers, 1,95-19 ετών. Με το 32, ο Russell Pierre, 2,3 ύψος 19 ετών. Με το 35 εδώ ο Quentin Jackson, 1,85-18 ετών. Νούμερο 41, John Thompson, 2,18 ετών. Νούμερο 42, Mike Warren, 2,21 ετών. 43, το μεγάλο όνομα του North Carolina State University εδώ, ο Lorenzo Charles, 2,21 ετών. 45, με τον αριθμό 45 εδώ, ο Κοζέλ Μακκουίν, 2,10 ύψος, 21 ετών. Και με το νούμερο 50, ο Chris Washburn, εδώ 2,10 ύψος, 18 ετών. Προπονητές για την ομάδα του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης, για την North Carolina State University, ο Jim Valvano. Γίνεται η ανταλλαγή των αναμνηστικών. Και διαιτητές του παιχνιδιού τους βλέπουμε. Δεξιά ο Παναγιώτης Τσολακίδης, αριστερά ο Σάβας Λόρτος. Δύο διεθνείς Θεσσαλονικής διαιτητές. Λέγαμε λοιπόν ότι στα πλαίσια των Δημητρίων, που για 19 χρόνια στη σειρά γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, και στα ειδικότερα στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων των Δημητρίων, το τουρνουά μπάσκετ έχει την μεγαλύτερη σημασία, φυσικά με την πρόσκληση της Αμερικανικής ομάδας του North Carolina State University. Το North Carolina State δεν έχει καμία σχέση με την άλλη ομάδα, την North Carolina, που είχε έρθει πέρυσι με προπονητή τον Dean Smith και ορισμένους γνωστούς παίχτες. Είχε έρθει πέρυσι και έλαβε μέρος στα Δημήτρια. Είναι, μπορούμε να πούμε, στην ίδια περιοχή, αλλά εχθροί μεταξύ τους.
όπως δηλαδή συμβαίνει με δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Μπήκανε οι παίχτες, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Γουέντζελ με το νούμερο 8, ο Μπίνιον με το νούμερο 4 και ο Φιλίππου με το νούμερο 11 είναι η πεντάδα του Άρη. Και από πλευράς North Carolina State με το νούμερο 4 ο Webb, με το νούμερο 10 ο Macmillan, 45 κέρδισε και την μπάλα ο McQueen, 43 ο Charles και 23 ο Bolton. Macmillan για McQueen. Πήρε επιθετικό rebound από την αποτυχημένη προσπάθειά του. Πέτυχε τελικά το καλάθι, κέρδισε και φάουλ. Δικαίωμα λοιπόν για μία βολή στον Κοζέλ McQueen, που έχει ύψος 2 και 10. Είναι 21 ετών, νάτος εδώ. Προσπαθεί για το rebound ο Φιλίππου. Ξανά οι Αμερικανοί παίρνουν την μπάλα, δίνουν στο Webb. Κοιτάξτε πόσο νευρικός είναι αυτός ο παίκτης. Πολύ κοντός, αλλά ακίνητος μέσα στο γήπεδο. Επιχειρεί για τρίποντο ο Macmillan. Rebound τελικά από τον Μπίνιον και Γιαννάκης. Επενεύει ο Bolton. Out υπέρ του Άρη. 2-0 προηγείται το North Carolina State. Μπίνιον, Γιαννάκης για Γκάλη που κόβεται από τον Webb σε out. Γιαννάκης, Μπίνιον, Γουέντζελ. Αστοχή τελείως, out όμως η μπάλα, καθώς δεν την προλαβαίνει ο Macmillan. Υπέρ του Άρη. Γιαννάκη στον Μπίνιον. Rebound από τον Charles και γρήγορα η μπάλα στον Webb. Macmillan. Bolton. Το shoot από τον McQueen. Μαζεύει την μπάλα ο Φιλίππου. Έδωσε στον Wenzel. Γιαννάκης επιχειρεί για τρίποντο, από την χάνει, έρχεται ο Webb. Γρήγορα στον Macmillan, νέα παλιά για τον Lorenzo Charles και είδατε το κάρφωμα του Lorenzo Charles με το νούμερο 43. 2 μέτρα ύψος, 21 ετών, αλλά με καταπληκτική διάπλαση σώματος. Γκάλης τώρα. Βρήκε ωραία τον Μπίνιον που πέτυχε το καλάθι και κέρδισε φάουλα από τον Τσόρλς. Έτσι έχει δικαίωμα και για μία βολή. 4-2 είναι το αποτέλεσμα υπέρ της Αμερικανικής ομάδας. Ο Μπίνιον έχει ύψος 2-1. Είναι 24 ετών. 4-3 τώρα υπέρ του North Carolina State και ο Macmillan στον Bolton. Charles για McQueen, έρχεται ο Γιαννάκης και κάνει φάουλ πάνω στον McQueen. McQueen και Charles είναι οι τετραετής, οι seniors της Αμερικανικής ομάδας που για 4 χρόνια προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες τους στην ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου. Επιθετικό φάουλ από τον Charles, έδειξε ο κύριος Ολακίδης ότι έσπρωξε τον Φιλίππου για να πάρει την μπάλα. Και ο Γιαννάκης έδωσε στον Γκάλη. Μπίνιον. Φιλίππου για Γουέντζελ. Ριπάουν από τον Macmillan. Webb, Macmillan, McQueen, επιχειρεί το πάσιμο, από την χάνει και πήρε ο Φιλίππου, έδωσε στο Γιαννάκη. Μπίνιον, Γκάλης και φάουλ του Webb στον Γκάλη.
Απ' έξω η μπάλα, υπέρ του Άρη. 4-3 προηγείται το North Carolina State. Και ο Γιαννάκης έδωσε στον Πίνιον. Προσπάθησε ο Φιλίππου για φόλο, έβγαλε όμως out την μπάλα ο Λορέντσο Τσάρλς. Ο Μπίνιον δίνει στον Γιαννάκη, που μαρκάρεται στενά από τον Μακμίλαν, αλλά καταφέρνει με τον πάσιμο του και πετυχαίνει καλά. Έτσι ο Άρης περνάει μπροστά 5-4, καθώς συμπληρώθηκαν 4 λεπτά στο παιχνίδι. Πενέβιο Φιλίππου έπιασε την μπάλα, out υπέρ των Αμερικανών. Απ' έξω με τον Μπόλτον, Μακμίλαν, Webb, επιχειρεί για τρίποντο. Ο Μακκουίν προς τα πίσω πάλι στον Μακμίλαν. Webb, Μπόλτον. Εδώ στον Τσάρλς, κόπηκε ο Τσάρλς ωραία τον Φιλίππου, πάλι Τσάρλς όμως. Προσπάθησε ο Μακκουίν, τελικά η μπάλα out υπέρ του Άρη. Γκάλης τώρα. Σημειώνει καλάθι κάτω από τις ενθουσιώδεις επιθυμίες των οπαδών του Άρη. 7-4 το σκορ. Υπέρ του Άρη και Μπόλτον με την μπάλα εδώ στον Μακμίλαν, αυτό στον Τσάρλς. Out υπέρ των Αμερικανών. Σφυρίζουν οι διαιτητές και έχουμε μία αλλαγή με το νούμερο 41. Μπαίνει ο Τζον Τόμσον στην ομάδα της North Carolina State. Νάτος εδώ ο Τόμσον. Το σούτ από τον Webb, προσπαθεί ο Φιλίππου, παίρνει ο Γκάλης. Γιαννάκης, εύστοχος και 9-4, προηγεί το Άρης. Webb κατεβάζει την μπάλα, έδωσε στον Μακμίλαν. Αρχίζει να ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Τόμσον, Μακμίλαν και Τσάρλς. Με ωραίες κινήσεις, πετυχαίνει το καλάθι. 9-6 το αποτέλεσμα υπέρ του Άρη. Ο Γιαννάκης έχει την μπάλα, δίνει στον Γκάλη, αυτό στον Φιλίππου. Κόβεται από τον Μακκουίν, γρήγορα με τον Webb οι Αμερικανοί. Τσάρλς, ασίστ για τον Μακμίλαν, αλλά 3 δευτερόλεπτα είναι Μακμίλαν και Τόμσον. 3 δευτερόλεπτα μέσα στην ρακέτα του Άρη. Πέντε λεπτά παιχνιδιού, 9-6 προηγεί το Άρης, 11-6 τώρα ύστερα από το εύστοχο σου του Γιαννάκη. Το βλέπετε κι εσείς και ο Webb έδωσε στον Τσάρλς, πάλι Webb. Αλλάζει την μπάλα με τον Μακμίλαν και φάουλ, φάουλ του Φιλίππου πάνω στον Τσάρλς. Για να δούμε σήμερα τι άμυνες θα καταφέρει να βγάλει ο Άρης. Βλέπουμε να γίνονται 3 αλλαγές στην Αμερικανική ομάδα. Με το 24 μπήκε ο Γκάνον που είναι playmaker. Με το 50 ο Chris Washburn, ο ψηλός, το 2-10. Και με το 32 ο Russell Pierre. Μακμίλαν. Τόμσον. Μακμίλαν και πάλι για τον Πιέρ. Καλύπτεται από τον Φιλίππου. Πήραν οι παίκτες του Άρη με τον Μπίνιον, τον Γιαννάκη και τώρα τον Γκάλη. Επιχειρεί για τρίποντο. Δύο είναι τελικά. Δύο είναι οι πόντοι. 13-6 το σκορ υπέρ του Άρη. Γκάνον έδωσε στον Πιέρ που απέφυγε τον Φιλίππου αλλά κόβεται με φάουλα από τον Γουέντζελ. Είναι το πρώτο φάουλ του Γουέντζελ. Σε 4 φάουλ έχει υποπέσει ο Άρης, σε 3 τον North Carolina State. Δικαίωμα για 2 βολές των
Ράσελ Πιέρ που τον βλέπουμε εδώ. Έχει ύψος 2-3, είναι 19 ετών. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Καθώς το φάουλ έγινε πάνω σε προσπάθεια για σούτ, ευστοχή 13-7 το σκόρ υπέρ του Άρη. Ο Γιαννάκης, πολύ ωραία για τον Γκάλι, ο οποίος χάνει λίγο την ισορροπία του. Αστοχή, rebound από τον Washburn. Και πιάνει ο ευνηδιασμός, ναι, με την μακρινή παλιά του Washburn στον Πιέρ. Καρφώνει ο Πιέρ την μπάλα, τον βλέπουμε εδώ, με το 32. Και μειώνεται η διαφορά σε 13-9 υπέρ του Άρη. Βλέπουμε στον πάγκο του Άρη να ζεσταίνεται ο Κοκολάκης. Απ' την άλλη πλευρά και ο Τζάκσον στο North Carolina State απέτυχε το φόλο του Γουέντζελ. Μακμίλαν. Και 13-11 γίνεται το σκορ. Έχουμε διακοπή για αλλαγές. Και είναι και time out. Time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Βλέπουμε εδώ τους... Είδαμε μάλλον τους παίκτες του Άρη να παίρνουν οδηγίες από τον προπονητή τους και τώρα το North Carolina State. Αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είπαμε 13-11 υπέρ του Άρη. Βλέπουμε πάλι μια προσπάθεια των Αμερικανών. Ο Μακμίλαν ήταν το τελευταίο εύστοχο σουτ της Αμερικανικής ομάδας. Και ο Μακμίλαν εδώ. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Ο κύριος Τσολακίδης θα δώσει την μπάλα στο Γιαννάκη. Τελικά δεν έγινε αλλαγή στην ομάδα της Καρολίνας. Μπήκε όμως ο Κοκολάκης από πλευράς Άρη και ο Μπίνιον έχει την μπάλα. Κοκολάκης. Γιαννάκης. Κοκολάκης. Rebound που πήρε ο Πιέρ. Ο Γκάνον για τον Μακμίλαν. Μπάσιμο και κόψιμο. Δεύτερο κόψιμο του Φιλίππου. Γκάλης εύστοχος. 15-11. Υπέρ του Άρη το αποτέλεσμα. Γκάνον κατεβάζει την μπάλα. Έδωσε στον Μάιερς. Μάιερς που μπήκε στο παιχνίδι, ναι. Πριν από λίγο. Πήρε ο Μακμίλαν κάτω από το καλάθι και σημειώνει 2 ακόμη πόντους για την ομάδα του. 15-13 προηγεί το Άρης. Γιαννάκης, Γκάλης, έχει μπροστά του τον Γκάνον. Ευστοχή 17-13. Γκάνον. Μάιερς, Μακμίλαν, Πιέρ. Πάλι Μάιερς, μειώνει σε 17-15. Γκάλης, υποπίεση αστοχή, οι Αμερικανοί γρήγορα με τον Γκάνον, δυνατή παλιά, δεν συγκρατείται από τον Μάιερς. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης δίνει στον Μπίνιον. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Ρωμανίδης. Ο Γιαννάκης αστοχή, ο Γκάνον μαζεύει την μπάλα. Washburn. Δύο ακόμη πόντους και ισοφαρίζει το North Carolina State 17-17. Double ο Μπίνιον φυσικά. Στήριξαν συγχρόνως και δύο διαιτητές. Και Μάιερς τώρα. Γκάνον. Μακμίλαν. Πάλι Γκάνον. Προσπάθεια για τρίποντο και είναι καλή.
Έτσι έχουμε 20-17 υπέρ του North Carolina State. Γιαννάκης ψάχνει τον Πίνιον, out η μπάλα υπέρ των Αμερικανών. Γρήγορα για τον Μακμίλαν, αλλάζει χέρι, κάνει double και νέα διακοπή. Καθώς έχει ζητήσει νομίζω time out ο Τζιμ Βαλβάνο. Όχι τελικά, κάτι λέει στους παίχτες του, απλώς το παιχνίδι διακόπη για να μπει ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Ο οποίος πήρε τη θέση του Φιλίππου. Ο Γιαννάκης έχει να αντιμετωπίσει τον Γκάνον, έδωσε στον Γκάλι. Γκάλης δεν καταφέρνει μπροστά σε ψηλότερους παίχτες να ξεφύγει. Πήραν οι Αμερικανοί, έδωσαν στον Γκάνον. Νέα προσπάθεια για τρίποντο. Εύστοχη και αυτή. 2-2 τρίποντα έχει ο Γκάνον. 23-17 προηγείται το North Carolina State. Και ο Μπίνιον ύστερα από την ωραία assist του Γκάλι μειώνει σε 19-23. Myers καταφέρνει τρυπώνει μες στην άμυνα και χωρίς αντίπαλο ο Μακμίλαν σημειώνει καλάθι. 19-25. Φάουλ του Myers πάνω στον Γκάλι. Θα ξαναμπεί από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι και ο Γουέντζελ. Ωραία η παλιά για τον Γκάλι από τον Γιαννάκη που δεν τη συγκράτησε όμως. Και έχουμε διακοπή, θα μπει με το νούμερο 42 ο Μάικ Βόρεν. Ο Μάικ Βόρεν στην Αμερικανική ομάδα με το 42 τον βλέπετε, ενώ στο βάθος με το νούμερο 8 μπήκε και ο Γουέντζελ. Στην ομάδα του Άρη παίρνοντας τη θέση του Μπίνιον. 25-19 προηγείται το North Carolina State. Ο Charles στον Pierre, έρχεται ο Charles θεαματικά. Ωραία φάση. Τελικά να με συγχωρήσετε, έκανα λάθος. Ο Charles δεν είναι στην πεντάδα, είναι ο Washburn. Του σημείωσε το καλάθι. 27-19 προηγούνται. Έκανε βήματα ο Pierre. 27-19 υπέρ του North Carolina State λοιπόν. Για νέα διακοπή ξαναμπαίνει ο Φιλίππου. Παίρνει τη θέση του Κοκολάκη. Απ' έξω ο Γιαννάκης δίνει στον Γκάλι. Γουέντζελ κόβεται από τον Washburn, αλλά ξανά ο Γιαννάκης εδώ στον Γουέντζελ. Rebound από τον Washburn και γρήγορα στον Myers. Βολίδα, ο Myers φεύγει και καρφώνει την μπάλα για άλλη μια φορά. Στο καλάθι του Άρη κάνοντας το σκορ 29-19. Υπέρ του North Carolina State. Γιαννάκης στον Φιλίππου. Γιαννάκης Γκάλης. Φάουλ από τον Myers. Το φάουλ έγινε στην προσπάθεια για σούτ από πλευράς Γκάλι. Έτσι έχει δικαίωμα για δύο βολές. 20-29. Και 21-29. Γκάνον εδώ. Γύρισε στον Myers. Προσπάθεια από τον Warren και τελικά το καλάθι από τον Pierre. Εδώ με το 32 κάνει το σκορ 31-21 υπέρ των Αμερικανών. Ο Γκάλης δίνει στον Γιαννάκη. Προσπάθεια για τρίποντο. Είναι καλή. 24-31. Myers μαρκάρεται από τον Γκάλη. Γκάνον. Νέα προσπάθεια για τρίποντο, rebound από τον Γουέντζελ και Γκάλης. Θέλει να μπει ο Γκάλης και τελικά περιφέρει το καλάθι. 26-31.
Μάγερς για Washburn. Warren. Έρχεται, κόβεται από Ρωμανίδη και Φιλίππου με φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται στον Φιλίππου. Βλέπουμε τον κύριο Τσολακίδη που δείχνει στη γραμματεία το φάουλ του Φιλίππου. Μία και μία βολή έχουμε. Και νέα διακοπή. Νέα διακοπή, καθώς στη φορά αυτή ζητάει time out ο Τζιμ Βαλβάνο. Ο Τζιμ Βαλβάνο που είχε αναδειχθεί καλύτερος coach στις κολεγιακές ομάδες το 1983. Τη χρονιά δηλαδή που και η ομάδα του ήταν πρωταθλήτρια στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Βλέπουμε πάλι την τελευταία ενέργεια του Νίκου Γκάλι. Πέρασε μέσα από δύο ψηλούς, σηκώθηκε και σημείωσε το καλάθι, κάνοντας το σκορ 26-31. Είχε πάρει μια μικρή διαφορά στην αρχή ο Άρης. Γρήγορα όμως οι Αμερικανοί βρήκαν κενά στην άμυνα της ομάδας Θεσσαλονίκης. Κατάφεραν να ξεφύγουν με 10 πόντους και τώρα προηγούνται με 5-31-26, 7 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Εδώ με το νούμερο 42 ο Mike Warren. Είναι 21 ετών και έχει ύψος 2 μέτρα. Αστοχή. Τελικά δεν ήταν μία και μία. Ήταν δύο βολές. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι το φάουλ έγινε στην προσπάθεια για σουτ. Επιθετικό rebound κέρδισε ο Washburn. Νέο επιθετικό από τον Pierre. Αστοχούν οι Αμερικανοί. Τελικά σπρώχνουν την μπάλα όπως πρέπει στον Washburn να χρεωθεί το καλάθι. 33-26 υπέρ του North Carolina State. Γκάλης τώρα έχει να αντιμετωπίσει την πίεση του Myers. Ο Myers τον κόβει. Δεν νομίζω κι εγώ ότι ήταν φάουλ εδώ που τα λέμε. Αλλά βέβαια το κόψιμο έγινε από πίσω. Άλλη μια αλλαγή στην Αμερικανική ομάδα. Μπαίνει ο Μακμίλαν, φεύγει ο Γουόρεν. Έχουμε διαμαρτυρίες από τον Τζιμ Βαλβάνο στον κύριο Τσολακίδη. Αλλά ο Γκάλης είναι έτοιμος για τις δύο βολές. (Συσχελίδη) 27-33. Rebound από τον Πιέρ που έδωσε στον Κάνον. Myers, Πιέρ. Πάλι Myers, προσπάθεια για τρίποντο. Τελικά δύο πόντι. Δύο πόντι δίνονται στον Myers. 35-27. Γκάλης. Και βήματα που σφυρίζει ο κύριος Λόρτος εις βάρος του παίκτη του Άρη. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή εις βάρος του Γκάλη. Κάτι πρέπει να είπε στον κύριο Λόρτο για το προηγούμενο σφύριγμα. Το σκορ είναι 35-27 υπέρ του North Carolina State. 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δύο βολές από την τεχνική ποινή που κέρδισαν οι Αμερικανοί από τον Γκάνον. Εδώ με το νούμερο 24 ο Τέρι Γκάνον, 1,85 ύψος, 21 ετών. Ευστοχή και στις δύο, κάνει το σκορ 37-27 υπέρ της ομάδας. Γιαννάκης κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Μπίνιον. Μπάσιμο, Βέντζελ και καλάθι. 29-37.
Γκάνον γρήγορα στον Μάιερς. Άστοχος, Ομπίνιον rebound για τον Γκάλι. Πετυχαίνει το καλάθι ο Γκάλις παρά την πίεση του Γκάνον, ο οποίος χρεώνεται με φάουλ, έτσι έχει δικαίωμα για μία βολή ο Νίκος Γκάλις. Ένα συγχρόνος ακούγεται η κόρνα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Το σκορ 31-37 υπέρ του North Carolina State. Και ο Νίκος Γκάλις μία βολή. ...32-37. Προηγούνται οι Αμερικανοί. Myers στον Μακμίλαν. Overplay για τον Pierre που δεν περνάει. Έρχεται ο Washburn όμως και σημειώνει το καλάθι. Washburn που είναι πρωτοετής στην ομάδα του North Carolina State. Μόλις 18 ετών. Αλλά με πάρα πολύ καλά σωματικά προσόντα. Ο Binion έδωσε στο Wenzel. Πίβοτ και σουτ χωρίς τύχη. Έρχεται ο Γιαννάκης γρήγορα. Χάνει ο Μπίνιον. Η μπάλα στους Αμερικανούς που με τον Πιέρ έδωσαν στον Γκάνον. Μακμίλαν. Μάιερς. Γκάνον. Μακμίλαν. Μάιερς και Μακμίλαν και Γκάνον αλλάζουν την μπάλα. Μακμίλαν. Μάιερς. Γκάνον. Βρήκε τον Washburn. Rebound από τον Binion εύκολα. Και Γιαννάκης. Γκάλις. Binion. Rebound από τον Washburn που πηδάει πολύ ψηλά. Και Γκάνον. Επιθετικό φάουλ από τον Γκάνον φυσικά. Και ξανά, από ό,τι βλέπουμε, θα μπει ο Δημήτρης Κοκολάκης στην πεντάδα του Άρη, παίρνοντας τη θέση του Wenzel. Τον βλέπετε κι εσείς, νάτος. Αλλά και οι Αμερικανοί βάζουν τον Webb, τον γρήγορο playmaker, τον Lorenzo Charles, με το νούμερο 43, και τον Cozell McQueen, με το νούμερο 45 στην πεντάδα τους. 32-39 το σκορ. 5 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Μπίνιον στον Φιλίππου που μπήκε και αυτός τώρα. Out υπέρ του Άρη. Απ' έξω ο Μπίνιον θα δώσει στον Γιαννάκη. Το σούτ του Γιαννάκη άστοχο, rebound εύκολα από τον Charles και Γκάνον. Μακμίλαν βρίσκει τον Charles, πάλι Μακμίλαν. Μπαλιά πάνω στο Στεφάνι που είχε προορισμό τον McQueen και ο Γιαννάκης στον Γκάλι. Πολύ ωραία απέφυγε ο Γκάλι στους δύο αντιπάλους του. Στόχισε, ο Γκάνον μάζεψε. Webb. Γκάνον, προσπάθεια για τρίποντο, επιθετικό rebound από τον Μακμίλαν, προσπαθεί και ο Κοκολάκης, τελικά μαζεύει την μπάλα ο Μπίνιον και δίνει στον Γιαννάκη. Γκάλις. Έχει μπροστά του τον Τσάρλς. Δεν αποφάσισε να σηκωθεί ο Νίκος Γκάλις, τον βλέπουμε εδώ μπροστά στον Λορέντσο Τσάρλς. Τελικά κέρδισε φάουλ από τον Webb. Το δεύτερο φάουλ του Άντονι Webb. Ή Σπαντ, όπως τον φωνάζουν οι φίλοι της ομάδας του North Carolina State. Δεν ξέρω αν προσέξατε προηγουμένως που η κάμερα μας έδειξε λίγο τον πάγκο των Αμερικανών. Υπάρχουν 5-6 βοηθοί για κάθε δουλειά. Άλλος κρατάει στατιστική, άλλος σημειώνει φάουλ. Άλλοι φωνάζουν στους διαιτητές, coach αν θέλει κάτι. Μια στρατιά θα λέγαμε βοηθών. Ο Γκάλις εντωμεταξύ ευστόχησε,
και τώρα και κάνει το σκορ 34-39. Ενώ έχει μπει στο παιχνίδι αυτός που κατεβάζει τώρα την μπάλα με το νούμερο 35, ο Quentin Jackson. Webb, Jackson για τον Charles. Αυτός για τον McQueen, έκλεψε ο Κοκολάκης, γρήγορα στον Γκάλι. Binion, απέφυγε τον Webb, προσπαθεί ο Φιλίππου, Webb κλέβει τελικά. Πάνω στον Γιαννάκη, αλλεπάλληλα κλεψίματα της μπάλας. Και νέα διακοπή, θα μπει και πάλι στο παιχνίδι ο Washburn, παίρνοντας τη θέση του McQueen. Απ' έξω ο Webb δίνει στον Jackson. 3,5 λεπτά ακόμη για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Charles έδωσε τον McMillan. 3 δευτερόλεπτα ο Washburn. Και γρήγορα ο Γιαννάκης αλλάζει την μπάλα με τον Φιλίππου. Γκάλης, Binion, Γιαννάκης, Κοκολάκης, σημειώνει τελικά το καλάθι, 36-39, μειώνει τη διαφορά ο Άρης. Jackson, Webb, κόβεται από τον Κοκολάκη, Κοκολάκης που κατεβάζει και την μπάλα, προσπαθεί ο Webb να του την κλέψει, είναι αστείο. Ο 1,70 Webb να συναγωνίζεται τον 2,16 Κοκολάκη. Τελικά οι Αμερικανοί κέρδισαν φάουλ. Απ' έξω ο Jackson στον McMillan. Πάλι McMillan. Washburn. Charles, Binion, Γιαννάκης, παίρνει ο Webb, προσπαθεί να καρφώσει και τελικά του κάνει φάουλο ο Κοκολάκης. Δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα των θεατών του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Ο Άντονι Webb, 21 ετών, 1,70. Θα μπορούσαμε αυτή τη φάση να την ξαναδούμε. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Τελικά δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά κέρδισε δύο βολές από φάουλ που του έκανε ο Κοκολάκης. Ευστόχησε στην πρώτη του βολή και στην δεύτερη. Έτσι το σκορ γίνεται 41-36 υπέρ του North Carolina State. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Binion στον Κοκολάκη. Εύστοχη η ραδέρσα του Δημήτρη Κοκολάκη υπό την πίεση του Washburn. Και ο Webb έδωσε στον Jackson. Πάλι Webb, Jackson, McMillan. Jackson, πιέζει ο Γιαννάκης, ο Γκάλης πάνω στον Webb, σκρινάρει ο Washburn, κάνει προσπάθεια για τρίποντο, Webb ξαναπαίρνει το rebound, αλλά αστοχή, κάνει λάθος ο Binion, McMillan και εύκολο βέβαια και πολύ θεαματικό το κάρφωμα από τον Washburn, ο οποίος χρεώνεται με τεχνική ποινή καθώς πιάνει τη στεφάνη. Του κάνει παρατήρηση τελικά ο κύριος Τσολακίδης. Ο κύριος Λόρκος είχε προλάβει και σφύριξε, νομίζω, τεχνική ποινή. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 43-38 υπέρ των Αμερικανών. 1,5 λεπτό για να λήξει το ημίχρονο. Ο Κοκολάκης στον Γιαννάκη. Προσπαθεί ο Φιλίππου. Ξανά η παίκτες του Άρη με τον Κοκολάκη. Follow. Πάλι τελικά καταφέρνει και σημειώνει το καλάθι. Ενώ βλέπουμε τον κύριο Βαλβάνο να κάνει έντονες παρατηρήσεις στον Jackson. Κάτι φυσικά δεν έγινε σωστά στην αμυντική διάταξη του North Carolina State. Webb και Jackson αλλάζουν την μπάλα. Δίνει στον Pierre. Έξω στον Jackson. Rebound από τον Binion και Γκάλης.
40-43 το σκορ. Λάθος του Γκάλι, μπάλα στον Μακμίλαν. Έκοψε τελικά ο Γκάλις πριν πάει παλιά στον Webb. Γρήγορες και οι δύο ομάδες. Webb στον Jackson, Macmillan, πάλι Webb, Washburn. Σημειώνει το καλάθι με ωραία ενέργεια. Και έχουμε time-out. Time-out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Το σκορ 45-40 υπέρ του North Carolina State, που βλέπουμε τους παίκτες του, τους είδαμε μαζί με τον Βαλβάνο. Και εδώ ο Άρης με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στα φετινά Δημήτρια 84, που όπως και στην αρχή είπαμε για 19η χρονιά γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Στο τουρνουά του μπάσκετ, εκτός από το North Carolina State, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, μετέχει και μια ομάδα επιλέκτων, την οποία κοουτσάρει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κώστας Πολίτης. Χθες ο Άρης κέρδισε τους επιλέκτους με 96-93 και η ομάδα της Καρολίνας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 72-65. Το time out έληξε. Υπάρχει όμως κάποιο μικρό πρόβλημα στην άκρη του αγωνιστικού χώρου. Δύο με 2.500 θεατές στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο παρακολουθούν την ωραία αυτή συνάντηση μεταξύ του Άρη και του North Carolina State University. Το αποτέλεσμα είναι 45-40 υπέρ της Αμερικανικής ομάδας, 32 δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημίχρονο. Ξαναρχίζει το μάτς, ο Μπίνιον έδωσε στον Γιαννάκη, τον οποίο μαρκάρει ο Τζάκσον. Ο Webb έχει πιάσει από κοντά τον Γκάλι, Φιλίππου, Γιαννάκης. Φιλίππου, Γιαννάκης, κοιτάζει το ρολόι. Κρατάει την μπάλα ο Γιαννάκης, εδώ στον Μπίνιον. Φιλίππου, Μπίνιον, 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα σφύριγμα. Το ρολόι δείχνει ένα δευτερόλεπτο, αλλά έκανε 30 φυσικά. Έκανε 30 ο Άρης. Απ' έξω ο Τζάκσον στο Washburn, ο οποίος αστοχεί, ακούγεται και η κόρνα της λήξεως του ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν στο ημίχρονο η ομάδα του North Carolina State University προηγείται του Άρη εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο με 45-40. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα ρεπορτάζ που φτιάξαμε σήμερα το πρωί και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίχρονο από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Μυστικά του αθλήματος. Επανερχόμαστε λοιπόν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης μετά από τις συνεντεύξεις με τον Τζιμ Βαλβάνο και τον Κώστα Πολίτη. Το παιχνίδι άρχισε εδώ και 30 ακριβώς δευτερόλεπτα, αποτέλεσμα ακριβώς εκείνο του πρώτου ημιχρόνου, 45-40 υπέρ του North Carolina State και εις βάρος του Άρη. Και ο Γιαννάκης στο πρώτο σουτ αστοχεί, μαζεύει την μπάλα, ο Τσάρλς δίνει στον Μάιερς. Μακμίλαν. Myers, Washburn. Ας
στοχή, γύρισε την μπάλα ο Τσάρλς και τελικά είναι φάουλ από τον Μπίνιον. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Chris Washburn. Νάτος εδώ, ύψος 2-10, 18 ετών. ...40-46 και 40-47. Γκάλης κατεβάζει την πάλα. Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Κοκολάκης. Το πιέζει ο Τσάρλς. Του κλέψε την πάλα ο Μακμίλαν. Βουέμπ. Προσπαθεί ο Γιαννάκης, ο Γουέμπ, έχει πέσει πάνω του και ο Μακμίλαν, τελικά δίνει στον Φιλίππου. Γκάλης. Γύρισμα στον Μπίνιον και καλάθι. Μειώνεται η διαφορά σε 42-47. Μακμίλαν, Μάιερς και Γουέμπ. Μάιερς, Μακμίλαν. Προς τη μήνα έκοψε ο Μπίνιον, πήρε ο Τσάρλς. Γουέμπ, ο οποίος γυρίζει και ακούει τον coach, τον Βαλβάνο, κάτι του λέει. Και είναι τρίποντη η προσπάθεια του Γουέμπ. Να τους εδώ. 42-49 προηγούνται οι Αμερικανοί. Ο Μπίνιον στον Γιαννάκη. Πάλι Μπίνιον. Γιαννάκης για Γκάλη. Ωραίο το κράτημα του Νίκου Γκάλη, αποφέρει ένα φάουλ. Φάουλ που του έκανε ο Washburn. Δικαίωμα για δύο βολές στο Νίκο Γκάλη. Νάτος εδώ ο Νίκος Γκάλης, έχει ύψος 1,84. Είναι 27 ετών. ...43-49. Προσπαθεί και παίρνει επιθετικό rebound ο Φιλίππου, σημειώνει και το καλάθι. Είναι πολύ ουσιώδης σε όλες τις κινήσεις σήμερα ο Νίκος Φιλίππου. 45-49 γίνεται το σκορ. Μακμίλαν για Τσάρλς. Μακμίλαν. Μάιερς, Βουέμπ. Πάλι Μάιερς. Σούτα από τον Μακμίλαν. Εύστοχο. Δύο πόντι, ενώ ζήταγε τρεις ο Βουέμπ, σηκώνοντας το χέρι του. 45-51 και ο Γιαννάκης στον Μπίνιον. Γιαννάκης, Μπίνιον, προσπάθεια για τρίποντο. Out από τον Μακμίλαν, υπέρ του Άρη η μπάλα. Γκάλης υπό την επιτήρηση του Webb έδωσε στον Μπίνιον, αυτός έχασε. Webb, Σαΐτα, στο παιχνίδι του έδωσε στον Μάιερς που πρέπει να κάνει επιθετικό φάουλ, αλλά σημείωσε το καλάθι. 45-53, ανήσυχοι και οι δύο πάγκοι, τόσο ο Ιωαννίδης όσο και ο Βαλβάνο. Φιλίππου, επιθετικό, ο Μπίνιον μαζί με τον Φιλίππου. Τελικά γίνεται φάουλ από τον Μακμίλαν. Η μπάλα είναι απ' έξω υπέρ του Άρη. Γκάλης, Μπίνιον, Γκάλης. Τον έκοψε ο Μάιερς. Γρήγορα στον Βουέμπ. Το lay-up και δύο ακόμη πόντι υπέρ της North Carolina State. Από τον Άντονι Γουέμπ.
Κοκολάκης. Αστοχή, πήρε ο Μακμίλαν, το σκορ 45-55 υπέρ των Αμερικανών, ο Webb στον Charles. Πάλι Webb. Μακμίλαν. Επιθετικό rebound από τον Charles και τελικά κάνει φάουλο Κοκολάκης πάνω στον γιγαντόσωμο αυτόν παίκτη, τον Λορέντσο Charles. Ο Κοκολάκης φεύγει, μπαίνει ο Wenzel στην πετάδα του Άρη. Και ο Λορέντσο Charles εδώ με το ξυρισμένο κεφάλι. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι 2 μέτρα. Αλλά η διάπλασή του είναι τέτοια που φαίνεται ότι είναι πάνω από 2-5. 21 ετών ο Charles. 45-56 το σκορ. Rebound από το σούτ που έγινε από τον Γκάλι πήρε ο Μακμίλαν. Έδωσε στον Myers, Washburn. Μακμίλαν και Washburn, φάουλ από τον Φίλιπ. Σε 2 φάουλ έχει υποπέσει 3 με αυτό ομαδικά ο Άρης. Είναι το 4ο φάουλ εν τω μεταξύ του Φιλίππου. 3 ομαδικά και η ομάδα της Καρολίνας. Βλέπουμε κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ Τσολακίδη και Λόρτου. Ήταν κοντά και οι δύο coach των ομάδων. Τελικά θα πάει για 2 βολές ο Washburn. Όχι, όχι, συμφώνησαν οι διαιτές ότι είχε γίνει από ένα φάουλ, ένα επιθετικό, ένα αμυντικό. Γι' αυτό έγινε το τζάμπολ. Τελικά ο Webb έκλεψε, έδωσε στον Charles. Myers έρχεται με follow και πετυχαίνει το καλάθι ο Washburn. Νάτος εδώ με το 50 νούμερο, κάνοντας το σκορ 45-58 στο 25ο ακριβώς λεπτό του αγώνα. Γκάλι στον Γιαννάκη, είναι τρίποντη η προσπάθεια του Γιαννάκη. 48-58. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Ρωμανίδης. Washburn, Myers και Webb. Πάλι Myers, Webb για τον Charles, επιθετικό rebound από τον McQueen, τελικά μαζεύει την μπάλα ο Wenzel και Γκάλις. Ωραία η assist του Γκάλι για τον Binion, κόπηκε όμως αυτός από τον McQueen. Γιαννάκης, Binion, Φιλίππου, αλλεπάλληλα λάθη, αποφελείται ο Washburn. Webb γυρίζει την μπάλα πριν αυτή βγει out. Τεράστιο άλμα ο Webb. Αστόχησε ο Wenzel, πάλι Washburn, rebound. Myers για Webb. Έρχεται και με συνεχόμενη προσπάθεια. Ο Charles εδώ το 43 πετυχαίνει νέο καλάθι κάνοντας το σκορ 48-60 υπέρ του North Carolina State. Binion, Γιαννάκης και Γκάλις. Άστοχος ο Γιαννάκης, rebound από τον McQueen και Webb. Washburn, Myers, Webb. Ο Charles, τον Myers, Webb. 6 δευτερόλεπτα, 5. Ο Webb πηδάει, γίνεται το shoot. Ακριβώς μόλις συμπληρώθηκαν τα 30 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης γρήγορα μπροστά και σημειώνει το καλάθι.
το σκορ 50-60. Web για τον McQueen, αφύλακτος, αστόχησε, rebound πήρε ο Μπίνιον, εδώ στον Γιαννάκη, Γκάλης τώρα. Rebound του McQueen, Web, ταχύτατος, κερδίζει φάουλ, φάουλ από εμφανές πρόξιμο του Μπίνιον. Νέα διακοπή για αλλαγές. Φεύγει ο Τσάρλς και ο Γουόσμπορν. Μπαίνει ο Μακμίλαν και ο Πιέρ στην ομάδα της Καρολίνας. Φεύγει ο Μπίνιον, τον βλέπετε κι εσείς. Μπαίνει ο Ρωμανίδης. Ο Γκάνον έδωσε στον Μάιερς, αυτός βρήκε τον McQueen, πάλι Μάιερς, McQueen. Ώρες-ώρες με τους ψηλούς τους, οι Αμερικανοί είναι σαν να παίζουν βόλεϊ. Γκάλης. Ευστοχή και καταχειροκροτείται κάνοντας το σκορ 52-60. Να εδώ Νίκος Γκάλης. Γκάνον και Μάιερς οργανώνουν τώρα το παιχνίδι της Αμερικανικής ομάδας. Μακμίλαν, Μάιερς, Γκάνον. Προσπάθεια για τρίποντα από τον Γκάνον, πηδάει και μαζεύει το rebound. Ο Γουέντζελ, ωραία προσπάθειά του. Γκάλης τώρα. Ρωμανίδης. Παίρνει την μπάλα καθώς πιέζεται από τον Πιέρ. Και τελικά κάνει φάουλ. Νέα αλλαγή στην ομάδα της North Carolina State. Έφυγε ο Myers, μπήκε ο Washburn. Την μπάλα κατεβάζει ο Macmillan, Washburn. Pierre, Washburn, out υπέρ του Άρη. Ο Γκάλης γύρισμα για τον Φιλίππου, δεν το κατάλαβε. 60-52 προηγείται η ομάδα του North Carolina State University, του Άρη. Ο Μακμίλαν έδωσε στον Πιέρ, αυτός τον Γκάνον. McQueen, Μακμίλαν και Γκάνον. Και καλάθι από τον Γκάνον. Τέρι Γκάνον εδώ, το 24. Ρωμανίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, μακρινό σουτ του Γιαννάκη χωρίς τύχια, κουμπάει πάντως ένα χέρι, μάλλον του Πιέρ, η μπάλα out υπέρ του Άρη. Πολύ δύσκολα καταφέρνει ο Άρης να διασπάσει την άμυνα της Αμερικανικής ομάδας. Κόπηκε ο Γκάλης, Μακμίλαν και Washburn. Πολύ ωραία συνδυάστηκαν, ο Μακμίλαν πετυχαίνει το καλάθι, κάνει το σκορ 64-52 υπέρ της ομάδας του. Γιαννάκης με την μπάλα. Γκάλης. Γουέντζελ, ωραία η ασίστ για τον Φιλίππου και το καλάθι. Όταν συνδυαστούν γρήγορα οι παίκτες του Άρη καταφέρνουν και ανοίγουν την άμυνα της North Carolina State. Μακμίλαν και Γκάνον. McQueen, Γκάνον. Αποφεύγει τον Γκάλι, προσπάθεια για τρίποντο. Out η μπάλα από τον Wenzel. Εννέα λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας. 64-54 προηγείται η North Carolina State του Άρη. Γκάνον, είδατε την assist που έδωσε στον McQueen και το καλάθι από τον νούμερο 45 των Αμερικανών.
Γκάλης, Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γκάλης, Γιαννάκης, μακρινό σουτ, εύστοχο, τρεις πόντι, 57-66, δεύτερο τρίποντο από τον Γιαννάκη. Ο Πιέρ έδωσε μια του προσπάθεια, κάνει βήματα όπως χειρίζει ο κύριος Λόρτος και η μπάλα είναι out υπέρ του Άρη. Γκάλης Ρωμανίδης, κόβεται το σούτ του Ρωμανίδη και Γκάνων. Βλέπουμε τον Βαλβάνο να ετοιμάζει τον Τσάρλς. Γουόσπερν, νέο καλάθι. 57-68 προηγούνται οι Αμερικανοί. Γιαννάκης, Γκάλης, Ρωμανίδης. Γουένζελ, rebound από τον Μακμίλαν και Γκάνον. Μακμίλαν κόβεται από τον Γιαννάκη. Κάνει επιθετικό φάουλ ο Μακμίλαν. Κάτω από τις αποδοκιμασίες των 130 περίπου οπαδών της North Carolina State University που την έχουν ακολουθήσει. Και φυσικά την ενισχύουν σε αυτά τα φιλικά της παιχνίδια στο τουρνουά των Δημητρίων 84. Γιαννάκης, Γκάλης, ατύχησε σε αυτήν την περίπτωση ο Γκάλης, rebound από τον Τσάρλς και Γκάνον. 68-57 προηγείται η ομάδα του North Carolina State University. Μακουίν, Μακμίλαν. Γκάνον. Τσάρλς. Επιχειρεί σουτ. Rebound από τον Ρωμανίδη και Γιαννάκης. Μακουίν και Τσάρλς σχεδόν τσακώθηκαν ποιος θα πάρει το rebound. Έδωσαν την μπάλα στον Γκάνον. Γκάνον αντιμετωπίζει τον Γκάλη, γυρίζει στον Μακμίλαν. Πάλι Γκάνον. Γουόσπερν, το σουτ, follow από τον Μακουίν. Οι δύο έμπειροι, ο Λορέντσο Τσάρλς και ο Κοζέλ Μακουίν, βοηθάνε σημαντικά τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας τους. Είναι άλλωστε αρκετά ψηλοί και σωματώδης. Αστόχησε ο Ρωμανίδης, ο Μακμίλαν άφησε στον Γκάνον, αυτός γρήγορα κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Μακμίλαν. 70-57 προηγείται η Αμερικανική ομάδα. Επιθετικό rebound από τον Γουόσπερν. Αστοχή, Γουέντζελ μαζεύει την μπάλα, δίνει στον Γκάλη. Γκάλης έχει τον Γκάνον μπροστά του. Υπάρχει αστοχία. Υπάρχει αστοχία. Οπωσδήποτε και κάποιος εκνευρισμός στον Άρη που δεν καταφέρνει να πετύχει ορισμένες φορές εύκολα καλάθια. Ο Γκάνον έδωσε στον Μακμίλαν. Γουόσπερν, Μακουίν, Γουόσπερν έρχεται δυναμικά να καρπώσει. Του φύγει η μπάλα, τη μάζεψε ο Μακουίν και τελικά κάνει φάουλ. Ο Φιλίππου πρέπει να είναι το πέμπτο φάουλ. Ναι. Είναι το πέμπτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου που φεύγει από το παιχνίδι. Βγαίνει και ο Γουέντζελ και τη θέση του παίρνει ο Κοκολάκης. Δικαίωμα για δύο βολές τον Μακουίν. Το σκορ 57-70, 6 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα. Αλλεπάλληλες προσπάθειες και τελικά
Είναι ο Μακ Μίλαν αυτός που έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Είδατε τι γίνεται όταν σηκώνονται αυτά τα θηρία της Αμερικανικής ομάδας. Και φυσικά όταν δεν υπάρχουν και οι ανάλογοι ψηλοί να τους αντιμετωπίσουν. Ο Κοκολάκης έχει κερδίσει φάουλ, έχουμε νέα διακοπή καθώς με το νούμερο 14 μπαίνει στο παιχνίδι ο Βίνσεντ Ντελ Νέγκρο. Πήρε τη θέση του Γκάνον. Αυτός μαρκάρει τώρα τον Μπίνιον. Γιαννάκης, Γκάλης. Ασίστ για τον Κοκολάκη και φάουλ. Φάουλ από τον Μακκουίν πάνω στον Κοκολάκη. Ο Κοκολάκης λοιπόν θα εκτελέσει δύο βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ του Μακκουίν στο παιχνίδι. Και είναι ο Δημήτρης Κοκολάκης. Ευστοχή. Το σκορ έγινε 58-72 και το North Carolina State University με τον Μακμίλαν και τον Πιέρ και τον Ντελ Νέγκρο οργανώνει επίθεση. Ο Κολάκης προσπάθησε να κόψει τον Μακκουίν, αυτός έδωσε τον Τσάρλς, Ντελ Νέγκρο, Μακμίλαν, μαρκαρέτα τον Γιαννάκη, Πιέρ. Πέτυχε είναι από δύσκολη θέση και καθώς ήταν μαρκαρισμένος στο καλάθι. Ήταν ο Ράσελ Πιέρ με το νούμερο 32. Το σκορ 74-58. 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Μπίνιον Γιαννάκης. Μπίνιον δεν αποφασίζει να σουτάρει. Κοκολάκης. Ναι, πετυχαίνει το καλάθι. 60-74 γίνεται το σκορ. Προηγούνται πάντα οι Αμερικανοί. Ντελ Νέγκρο, Μακμίλαν, Πιέρ, Μακμίλαν. Στράι, πρέπει να κάνει και φάουλ στον Γιαννάκη. Μαζεύει τελικά την μπάλα ο Μακμίλαν, κόβεται από τον Κοκολάκη. Κλέβει πάλι ο Μακμίλαν από τον Γιαννάκη την μπάλα. Ντελ Νέγκρο. Ένα δείγμα της μαχητικότητας όλων των Αμερικανών παιχτών. Ο Πιέρ πρόλαβε στον Μακκουίν, αυτός τον Μακμίλαν, τώρα Ντελ Νέγκρο. Πάλι Μακμίλαν. Μακκουίν. Με την πίεση του Κοκολάκη. Out. Από τον Πιέρ. Και ο Ρωμανίδης έδωσε στον Γιαννάκη. Γκάλης. Γιαννάκης. Μπίνιον, Γιαννάκης, Γκάλης. Το σούτ από τον Ρωμανίδη, εύστοχο. 62-74. Έγινε προς πίσω στην παλιά του Πιέρ προς τον Μακμίλαν. Ξαναπαίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη με τον Παναγιώτη Γιαννάκη που θα δώσει στον Νίκο Γκάλι. Μπίνιον. Γιαννάκης. Επιχειρεί προσπάθεια για τρεις πόντους. Αστοχή. Ρωμανίδης και αυτός αστοχή. Rebound από τον Μακκουίν. Κάνει λάθος τελικά ο Μακκουίν. Παίρνει ο Γκάλις. Ευστοχή ο Νίκος Γκάλις. 64-74. Προηγείται το North Carolina State University. Ντελ Νέγκρο για Λόρεντσο Τσάρλς. Πιέρ, Ντελ Νέγκρο, Μακμίλαν. Μαρκάρει πολύ στενά τον Μακμίλαν ο Γιαννάκης. Out η μπάλα από τον Ρωμανίδη.
και έχουμε time out που έχει ζητήσει ο coach του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης. 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Άρης, North Carolina State, 64-74. Βλέπουμε πάλι την τελευταία προσπάθεια του Νίκου Γκάλη, που απέφερε ένα καλάθι και δύο πόντους για την ομάδα του. Να εδώ και οι 130 οπαδοί της Αμερικανικής ομάδας που την συνοδεύουν σε αυτό το εκπαιδευτικό, αθλητικό και τουριστικό τους ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε και ο Τζιμ Βαλβάνο, ο coach της ομάδας, υπάρχει μαζί ένας καθηγητής της ιστορίας, ο οποίος κάνει μάθημα κάθε μέρα. Φυσικά αυτοί που συνοδεύουν την ομάδα βλέπουν τα αξιοθέατα. Το παιχνίδι ξανάρχισε, έχει μπει ο McClain με το νούμερο 12 που έχει τώρα την μπάλα στην Αμερικανική ομάδα. Σφύριγμα. Ήταν 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα εις βάρος των Αμερικανών πήρε ο Άρης και ο Γιαννάκης. Γκάλης. Πάλι Γιαννάκης στον Ρωμανίδη. Γιαννάκης επιχειρεί το σουτ. Επιθετικό rebound από τον Μπίνιον και καλάθι. Είδαμε τον Μπίνιον με το νούμερο 4. 66-74 προηγούνται οι Αμερικανοί. Πέρασε παλιά ο McClain, αλλά έγινε φάουλ από τον Ρωμανίδη. Ξαναμπαίνει ο Webb και ο Washburn. Έφυγε ο McClain και ο Charles. McQueen και Gannon άλλαξαν την μπάλα. Ο Γκάλης επιτηρεί τον Gannon, ο Γιαννάκης τον Webb. Έκλεψε ο Γιαννάκης μπροστά τον Washburn. Να και ένας ευνηδιασμός από πλευράς Άρη, επιτυχημένος. Συνεργάστηκαν Γιαννάκης Γκάλης Κοκολάκης, εδώ τον βλέπουμε που πέτυχε και το καλάθι. 68-74, 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι και έχουμε φάουλ. Και νέα διακοπή. Να η τελευταία φάση του εθνιδιασμού του Άρη, ο Γιαννάκης στον Γκάλη, ο Γκάλης στον Κοκολάκη και η μπάλα. Μες στο καλάθι, δύο πόντι και 68-74 υπέρ των Αμερικανών. Υπολείπεται ένα λεπτό και 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Με καλή προσπάθεια στα τελευταία λεπτά ο Άρης κατάφερε και κάλυψε την διαφορά των 10-12 πόντων. Έχουμε παρατηρήσεις των διαιτητών στον κύριο Βαλβάνο, ο οποίος καθυστερούσε να επαναφέρει την ομάδα του για να αρχίσει το παιχνίδι. Παίζουν οι Αμερικανοί. Ο Γκάνον άλλαξε την μπάλα με τον Washburn. Τώρα βέβαια θα πρεσάρει ο Άρης, ο Webb ξεφεύγει, δίνει στον Washburn, πίσω στον Pierre, Gannon, Webb. Δεν πάνε στο καλάθι οι Αμερικανοί, γυρίζουν την μπάλα, θέλουν να κάνουν το σουτ αν είναι δυνατόν σε χρόνο, 0. Webb ξαναμαζεύει την μπάλα, κάνει double triple. Έτσι ο Άρης κερδίζει ένα λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα. Το σκορ 74-68. Αστόχησε ο Μπίνιον, πήρε rebound ο Πιέρ και έδωσε στον Webb. Άρης,
Πιέρ. Web. 35 ακόμη δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Οι Αμερικανοί κρατάνε την μπάλα. Web. Θα κάνει και το σούτ ο Web. Αστοχή. Μαζεύει ο Γιαννάκης. Δίνει γρήγορα στον Γκάλη. Μπαίνει και σημειώνει καλάθι ο Νίκος Γκάλης. 70-74. 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Και φάουλ του Γκάλη πάνω στον Web. 70-74 υπέρ του North Carolina State University. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω από τους Αμερικανούς, οι οποίοι διευκρινίζουν αν μπορούν να επιλέξουν. Νέα διακοπή, κάποια αλλαγή θα γίνει. Βλέπουμε να φεύγει ο Κοκολάκης, να παίρνει τη θέση του ο Σταμάτης στην πεντάδα του Άρη. Ο Γκάνον είναι έτοιμος να παίξει απ' έξω την μπάλα. Πήρε τον κύριο Λόρτο. Έδωσε τον Μακουίν. Γκάνον, Web. Ξεφεύγει από τον Γιαννάκη ο Web. Έδωσε τον Πιέρ. Ο Πιέρ στον Μακουίν. Γκάνον περνάει από κάτω. Ένα δευτερόλεπτο. Τελειώνει ο αγώνας. North Carolina State Aris 74-70. Εδώ σας αφήνουμε από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι στην Αθήνα για τις ειδήσεις.